Πριν κάποιο χρονικό διάστημα, όπως θυμάστε, οι τελειόφοιτοι της τρίτης λυκείου μπορούσαν να καταθέσουν και το παράλληλο μηχανογραφικό προκειμένου να δηλώσουν επιθυμίες για τα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού. Αυτό έγινε, από ό,τι ενημερωθήκαμε και πήραμε και τα αποτελέσματα του Υπουργείου Παιδείας, όλες οι θέσεις των δύο ειδικοτήτων που είχαμε εντάξει στο παράλληλο μηχανογραφικό και συγκεκριμένα τεχνικός τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων φιλοξενίας και η δεύτερη ειδικότητα, το στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τουρισμό, το τουριστικό πρακτορείο δηλαδή, καλύφθηκαν από τις αιτήσεις των συμμετεχόντων του παράλληλου μηχανογραφικού και έτσι με τις οδηγίες που έχουμε πάρει από την 5η 2 του μηνός μέχρι την άλλη Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου θα μπορούν να προσέρχονται εδώ στο σχολείο, στο εκπαιδευτήριο, στο Άργο, στην τουριστική σχολή. Όλοι όσοι έχουν, είναι επιτυχόντες και έχουν ενημερωθεί προφανώς μέσα από SMS, από ό,τι ενημερωνόμαστε από το Υπουργείο Παιδείας, να μπορούν να φέρουν τα δικαιολογητικά, το πολιτήριο, την ταυτότητα, τα κοινωνικά κριτήρια που έχουν δηλώσει, να τα καταθέσουν εδώ στο σχολείο και να προχωρήσουν στην αίτηση εγγραφής τους. Ήταν μια καινοτομία για το Υπουργείο Τουρισμού. Αποδείχθηκε βέβαια ότι ήταν μια επιτυχής, θα λέγαμε, ένα επιτυχές εγχείρημα, γιατί όλες οι θέσεις, το 90% των θέσεων έχουν καλυφθεί από το παράλληλο μηχανογραφικό και όσες θέσεις δεν καλυφθούν τώρα με τις εγγραφές, παράλληλα με την τρίτη ειδικότητα, το τεχνικό μαγειρικής τέχνης που δεν εντάχθηκε στο παράλληλο μηχανογραφικό, θα βγει σε προκήρυξη σύμφωνα με τα ισχύοντα όπως και πέρσι, με τη μοριοδότηση, να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι την αίτηση ηλεκτρονικά για να ανακαλύψουν και αυτές τις θέσεις. Τώρα μιλάμε για πόσες θέσεις. Μιλάμε για 50 θέσεις σε κάθε ειδικότητα και συγκεκριμένα τεχνικός τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων φιλοξενίας 25 θέσεις το πρωινό, 25 θέσεις το απογευματινό. Επίσης στο τεχνικό μαγειρικής τέχνης 50 θέσεις, 25 στο πρωινό, 25 στο απογευματινό και το στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στο τουριστικό πρακτορείο, δηλαδή ο τεχνικός τουριστικού πρακτορείου 25 θέσεις που για φέτος είναι πρωινό τμήμα. Όταν λέμε πρωινή λειτουργία εννοούμε για να ακούσουν και ενδιαφερόμενοι από τις 8.30 τα μαθήματα μέχρι τις 1.30 περίπου το μεσημέρι. Ενώ η απογευματινή λειτουργία του σχολείου μας είναι από τις 2 και 4 μέχρι τις 7.30 το βράδυ. Κύριε Καχρημάνη, πόσο σημαντικό είναι άνθρωποι νέοι να μπαίνουν στον τουρισμό, που η χώρα μας είναι ένας τουριστικός τόπος. Ακριβώς όπως το είπατε, αποδείχθηκε όλα αυτά τα χρόνια ότι η εκπαίδευση στον τουρισμό είναι μία διέξοδος. Είναι μία διέξοδος επαγγελματική, είναι μία διέξοδος που από ό,τι βλέπουμε, συγκινεί νέους ανθρώπους και όχι με νέους ανθρώπους, γιατί μην ξεχνάτε, η φοιτητή στα ΙΕΚ δεν είναι μόνο για την ηλικία 20, 21-22. Έχουμε και μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπους και ανθρώπους που έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο έτσι, και διάφορες σχολές και επανέρχονται πάλι στον τομέα της κατάρτισης προκειμένου να εκπαιδευτούν τουριστικά, όπως το λέμε, έτσι, και να μπορέσουν να εργαστούν με προοπτικές στο κομμάτι αυτό. Βέβαια, αυτό που θέλω να υπογραμμίσω είναι η μεγάλη επιλεξιμότητα που έχουμε από τον κόσμο, όχι μόνο της Αργολίδας, αλλά και από όλη την Πελοπόννησο. Και αναγνωρισιμότητα θα έλεγα στη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων, στην τουριστική σχολή ΙΕΚ Πελοποννήσου του Άργος, που αυτό υπογραμμίζεται και φαίνεται κάθε φορά από το έργο που γίνεται καθημερινά τόσο από το εκπαιδευτικό προσωπικό όσο και από τους κατάλληλους, όπως ξέρετε, χώρους θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων. Βέβαια, να μην παραλείψουμε ότι υποστηρίξαμε πάρα πολύ καλά τον τελευταίο 1,5 χρόνο τα μαθήματα με τη μέθοδο της τηλεεκπαίδευσης. Το Υπουργείο Τουρισμού, όπως θυμάστε, είχαμε πει, είχε παραγωγή πλατφόρμα της Microsoft Teams από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, όπου γίνανε τα μαθήματα, τα θεωρητικά, όπως καταλαβαίνετε, σε άριστο επίπεδο, αλλά και τα πρακτικά σε επίπεδο επίδειξης από τον καθηγητή. Και έτσι καλύφθηκε η χρονιά, τελείωσαν τα παιδιά με μεγάλη επιτυχία και αξιολόγηση που ανταποκρίνεται στις γνώσεις που έχουν αποκτήσει και αυτή τη στιγμή να πούμε ότι τελειώνει και η πρακτική, το πρακτικό μέρος. Πολλοί μαθητές μας, όπως καταλαβαίνετε, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, μετά τη θεωρία πηγαίνουν στα ξενοδοχεία 3, 4 και 5 αστέρων, προκειμένου να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις που απέκτησαν όλο το χρόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Και τελειώνει και η πρακτική 15 με 20 Σεπτεμβρίου. Και μπορώ να σας πω τα αποτελέσματα, γιατί είμαι και ΠΟΠ της Πελοποννήσου. Και στην επιθεώρηση που κάνουμε και στην επίσκεψη που κάνουμε στις διάφορες ξενοδοχικές μονάδες, η πρακτική εξελίσσεται ομαλότατα, χωρίς να υπάρχουν ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα μέσα σε καιρούς προφύλαξης περί του COVID-19. Όλες οι μονάδες τηρούν τα προβλεπόμενα, όπως και εμείς σαν σχολείο θα τηρήσουμε τα ισχύοντα όπως καθορίζεται από το ισχύον Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Υγείας, έτσι. Και πρώτο Θεός θα ξεκινήσουμε τα μαθήματά μας περίπου τέλη Οκτωβρίου.